θα πάμε σε παραλίες, θα πάμε σε νησιά, θα πάμε σε ρυθμούς καλοκαιρινούς για να ζητήσουμε την βοήθεια των ειδικών και να καταλάβουμε πόσο ασφαλές είναι φέτος το στοιχειώδες δικαίωμα του λαού το καλοκαίρι σε αυτή τη χώρα, ή τα μπάνια. Η κυρία Αδαμαντία Ευστρατίου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια θαλάσσιας μικροβιολογίας του Τμήματος Οκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι μεγάλος ο τίτλος, ελπίζω να τον είπα πολύ σωστά. Και η κυρία Ράνια Τζοράκη είναι επίκουρη καθηγήτρια διαχείρισης παράκτειας ζωής στο τμήμα επίσης Οκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σας καλωσορίζω και τις δύο. Σας ευχαριστώ θερμά που μείνατε μέχρι τέτοια ώρα για να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε και εμείς για την ευκαιρία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αμέσως. Έχουμε ακούσει πολλά. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Ευστρατίου, γιατί νομίζω ότι είναι το πρώτιστο. Πέστε μας, σας παρακαλώ, με τρόπο απλό και εύληπτο, αν ο ιός επιβιώνει, αν ζει μέσα στο θαλασσινό νερό και αν μπορεί να μεταδοθεί. Λοιπόν, μπορούμε να κινδυνεύσουμε από τον ιό αν έρθουμε σε επαφή με υδατοσταγονίδια που προέρχονται από τον αναπνευστικό, από την αναπνευστική οδό, από το βήχα κάποιου ανθρώπου που είναι άρρωστος ή έστω φορέας. Μέσα στο θαλασσινό νερό και να βρεθεί κάποιος ιός, θα αραιωθεί τόσο πάρα πολύ που δεν έχει τρόπο να κολλήσουμε κάνοντας μια βουτιά μες στη θάλασσα ή βάζοντας μια γουλίτσα νερό στο στόμα μας από το νερό της θάλασσας. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σχετική έρευνα, δεν υπάρχει μια τέτοια σχετική απόδειξη και η βιολογία του ιού και η πυκνότητα του ιού είναι τέτοια που δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να κολλήσουμε από το νερό της θάλασσας. Καθόλου. Κυρία Ευστρατίου, θα σταθώ στην ορολογία που χρησιμοποιείτε κι εσείς, γιατί ξέρετε, το βλέπω και στα κείμενα που υπογράφουν Αμερικανοί, για παράδειγμα, συνάδελφοί σας, που γράφουν προσπαθώντας και εκείνοι σε αντίστοιχα ερωτήματα να απαντήσουν. Όλοι λέτε, δεν πιστεύουμε, δεν θεωρούμε ότι είναι σαφές. Έχει ερευνηθεί ποτέ αυτό, έχει χρειαστεί ποτέ, να ερευνηθεί. Καθόλου. Ποτέ. Καθόλου, μα εντελώς καθόλου. Ποτέ, δεν βλέπω... Που, παρόλο που το ψάχνω συνεχώς στη βιβλιογραφία, καμία μελέτη που να γίνεται για να υπάρχει κορονοϊός μες στη θάλασσα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά σχετικά με ιούς στη θάλασσα και υπάρχουν πολύ μεγάλη πυκνότητα ιών που είναι η φυσική τους κατάσταση να βρίσκονται στο νερό της θάλασσας. Έχουμε καμιά φορά ιούς στη θάλασσα όταν υπάρχει κοπρανώδης μόλυνση στο νερό της θάλασσας και κολοβακτηρίδια και άλλη κοπρανώδης μόλυνση στη θάλασσα. Έχουμε και ιούς προερχόμενους από γαστρεντερικό σωλήνα. Για ιούς προερχόμενους από το αναπνευστικό, έχει μελετηθεί, ούτε μελετιέται, ούτε συζητάται καθόλου αυτό το θέμα. Είναι εξάλλου. Ναι. Υπερβολικό να πιστεύουμε ότι από τον κόσμο που θα βρεθεί στη θάλασσα και θα κάνει μπάνιο θα είναι τόσοι πολλοί οι άρρωστοι που θα βήχουν τόσο πολύ πια πάνω στο τώρα, νερό της θάλασσας. Κυρία Ευστρατίου, μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά με ό,τι ζούμε τους τελευταίους μήνες θα μας επιτρέψετε, ημών που δεν είμαστε επιστήμονες και έχουμε έναν φόβο παραπάνω, να φοβόμαστε ίσως και υπερβολικά όπως το λέτε. Να σας ρωτήσω και για την άμμο, για να περάσω και στην κυρία Τζοράκη. Με την άμμο τι γίνεται? Η άμμος είναι μικρά κομματάκια από πετρούλες, όπως ξέρουμε, τα οποία το καλοκαίρι και κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία αναπτύσσουν πολύ μεγάλη, πολύ υψηλή θερμοκρασία. Τώρα, ο ιός είναι ένα μικρότατο σωματίδιο, αποτελούμενο από το γενετικό του υλικό, το RNA, από μια σφαίρα που τη βλέπουμε στις αναπαραστάσεις που βλέπουμε συχνά πυκνά, που είναι από λιπίδια, μέσα στα οποία είναι ενσωματωμένες οι πρωτεΐνες, αυτά που τα κοιτάμε και μοιάζουν με καρφάκια. Ναι, τα έχουμε και εμείς πρωτεΐνες εδώ στο σκηνικό μας, ναι. Ναι, λοιπόν, οι πρωτεΐνες, ουσίες πολύ συνηθισμένες, αποδιατάσσονται, αποδιοργανώνονται, καταστρέφονται, καταστρέφεται η λειτουργικότητά τους όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι που ισχύει γενικώς για τις πρωτεΐνες, για τα ένζημα, για τις κυταρικές μεμβράνες και βεβαίως και για τον ιό. Τις πρωτεΐνες που υπάρχουν στο σωματίδιο του ιού, δεν μπορώ να πω κύτταρο, στο σωματίδιο του ιού. Η άμμος τώρα, το καλοκαίρι, κάτω από τον ήλιο, αναπτύσσει θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες των 40 βαθμών. Ναι. Το ξέρουμε και μόνοι μας, γιατί δεν μπορούμε να πατήσουμε στη ζεστή άμμο.
Τουλάχιστον το μεσημέρι τέτοια... και το πρωί, ναι. Ναι, από κάποιο σημείο και μετά είναι πολύ ζεστή. Αν λοιπόν υπάρξει ένα σταγονίδιο από κάποιον αναπνευστικό, από κάποιον που βύχει και φτάσει ως την άμμο, mm-hmm. πέσει ο ιός στην άμμο, καταστρέφεται. Μάλιστα. Ο ιός χάνει την μολυσματικότητά του. Οι πρωτεΐνες του αποδιατάσσονται. Δηλαδή δεν πάβουν να είναι μολυσματικές πια. Χάνουν τη λειτουργικότητά τους. Ακόμα κάτι να πω. Ναι, επίσης πολύ ισχυρή βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση καταστρέφει δηλαδή βακτήρια και ιούς η περιόδης ακτινοβολία. Ορισμένα με κυκήματος της υπεριόδους. Όταν λοιπόν έχουμε ηλιοφάνεια, η υπεριόδης ακτινοβολία καταστρέφει μικροοργανισμούς και αυτό είναι πάλι μια πολύ παλιά γνώση που υπάρχει. Μάλιστα. Είτε είναι στην άμμο, είτε είναι μέσα στο νερό της θάλασσας. Λοιπόν, και γι' αυτό... να μου επιτρέψετε, κρατώ. Νομίζω ότι είναι σαφής η απάντησή σας και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και καθησυχαστική όπως την ακούω. Ναι, οπότε σας ευχαριστώ. Ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Διπλά, κυρία Ευστρατείου. Κυρία Τζωράκη, επειδή πάλι ακούμε για τις ακτές, μεθόδους απολίμανσης, ακούμε για πρωτόκολλα ψεκασμών. Ταυτόχρονα μιλάμε για περιοχές που έχουν οικοσυστήματα που πρέπει και εκείνα με κάποιον τρόπο να τα σεβαστούμε και να τα προφυλάξουμε. Πέστε μου σας παρακαλώ, είναι σωστό να ψεκάζουμε τις παραλίες? Κυρία Λιμπεράκη, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε στην εκπομπή σας. Και δεν σας κρύβω ότι θαυμάζω τη δημοσιογραφική σας αρτιότητα. Είστε καλά. Όσον αφορά λοιπόν τον ψεκασμό των παραλίων, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ήδη έγινε αυτό, συνέβη για πρώτη φορά σε ισπανική παραλία, mm-hmm. στην Καρντίζ της Ανδαλουσίας, όπου δυστυχώς από έλλειψη γνώσης μπήκαν μεγάλα οχηματοφόρα μέσα στην παραλία και ψήκωσαν 2 χιλιόμετρα παραλίας. Με αποτέλεσμα να καταστρέψουν οποιαδήποτε μορφή ζωής υπήρχε εκεί. Η παραλία αυτή τη χρησιμοποιούσαν και πουλιά τα οποία για οδοκία. Και βέβαια αυτό προκάλεσε τεράστια αντίδραση από περιβαλλοντικές οργανώσεις και βέβαια σχετικές μηνύσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, όπως ακριβώς σας εξήγησε και η κυρία Ευστρατείου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την παραλία. Από την άμμο δεν κινδυνεύουμε, οπότε δεν υπάρχει και κανένας λόγος να απολυμάνουμε τις παραλίες μας. Το ίδιο θα λέγατε και για αυτά που ακούμε για τις ξαπλώστρες, για παράδειγμα, για την ανάγκη διαρκώς να απολυμένονται αντικείμενα τα οποία όμως εκτίθενται στον ήλιο, εκτίθενται σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες σαν αυτές για τις οποίες μας μίλησε και η κυρία Ευστρατείου. Θέλω να πω, τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και εφαρμόζονται θεωρείτε ότι είναι τα προσήκοντα ή μήπως είμαστε και σε μια υπερβολή λόγω του φόβου που επικρατεί εν μέσω πανδημίας? Για τις ξαπλώστες είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι επισημαίνεται διαρκώς ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ αυστηρή, να ακολουθούμε αυστηρούς κανόνες mm-hmm. υγιεινής. Και ήταν πολύ σωστό αυτό ότι ο καθένας πρέπει να έχει την πετσέτα του, ότι θα πρέπει να απολυμμένονται οι ξαπλώστρες μετά που θα τις χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά και θα πρέπει να τα ακολουθούμε σχολαστικά. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε, κυρία Τζωράκη. Ακούμε για παράδειγμα για τους 40 αλλοιόμενους που επιτρέπεται να είναι σε ένα συγκεκριμένο εμβαδό παραλίας. Σας μεταφέρω και την απορία μου. Πώς καθορίζεται αυτός ο αριθμός και εν τέλει με τέτοια διασπορά μπορούμε όλοι φέτος να κάνουμε μπάνιο? Να σας πω και εμένα μου προκάλεσε λιγάκι έκπληξη ότι καταλήξαμε στους 40 αλλοιόμενους. Γιατί η σύνηθισα πρακτική η οποία ακολουθείται είναι η απόσταση 1,5 μέτρο. Και όπως δόθηκαν αρχικά εντολές και όπως οριοθετήθηκε η παραλία, είναι ότι θα πρέπει η μία ομπρέλα από την άλλη, η βάση της μίας ομπρέλας από τη βάση της άλλης ομπρέλας να απέχει 4 μέτρα. Ναι. Τελικά, ας πούμε, πώς καταλήξαμε, αν αυτό το πολλαπλασιάσουμε και δούμε το χώρο περίπου που αναλογεί, περίπου αντιστοιχεί. Δεν αντιστοιχεί σε πολλά τετραγωνικά, γύρω στα 20 με 25. Πώς καταλήξαμε τελικά στους 40 ναι. λουόμενους, γιατί το ένα στρέμμα είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Όταν λοιπόν το διαιρέσουμε με το 40, καταλήγουμε λοιπόν σε ένα αριθμό, ο οποίος είναι 25 τετραγωνικά μέτρα, ουσιαστικά ένα λουόμενο, το οποίο ίσως για αρχή θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, ίσως, αλλά σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, το οποίο θα πρέπει αργότερα
να επαναξεταστεί. Λέτε λοιπόν ότι αν ξεκινήσουμε έτσι και δούμε επιδημιολογικά πάντα ότι υπάρχει περιθώριο να το συμπτύξουμε λίγο το όριο ναι, για να χωρέσουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Ναι. Φέτος αγωνιζόμαστε για μια θέση στην άμμο, από ό,τι έχω καταλάβει το καλοκαίρι. Και οι επιχειρήσεις θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Όταν, ας πούμε, μια επιχείρηση... Έχετε δίκιο. Για παράδειγμα, στα Χανιά, όταν μια επιχείρηση πληρώνει στο Δήμο 20.000 ευρώ το χρόνο για τη μίσθωση ενός στρέμματος και μπορεί να έχει μόνο 40 άτομα μέσα σε αυτό το ένα στρέμμα, φαντάζεστε ότι για τις 100 μέρες που έχουν απομείνει, γιατί δεν έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη. Ναι, όχι, είναι εύλογο αυτό που λέτε, αλλά είναι άλλης τάξης ζήτημα. Είναι μια συζήτηση που αφορά τις αρχές, τους επιχειρηματίες, τους δήμους, τους ιδιώτες. Θα ήθελα να κλείσουμε, κυρία Ευστρατίου, με εσάς και να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις πισίνες. Γιατί και εκεί υπάρχει ανησυχία και εκεί ακούμε μέχρι και για αστυνόμευση εντός εισαγωγικών αυτών των χώρων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Μας καλύπτει το χλώριο ή υπάρχει κίνδυνος? Το χλώριο είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό απολυμαντικό. Στην πισίνα οι πισίνες χλωριώνονται αργά το βράδυ, πολύ νωρίς το πρωί, όταν δεν υπάρχουν μέσα άνθρωποι να κάνουν μπάνιο. Ανακατεύεται το νερό με ενώσεις του χλωρίου. Πολύ καλά. Μένει κάποιο υπολοιπόμενο χλώριο το οποίο εξατμίζεται μέχρι την ώρα το πρωί που θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα οι πρώτοι κολυμπητές. Και η πισίνα δεν έχει καθόλου μικροοργανισμούς, μια πισίνα καλά χλωριωμένη, ούτε από το ιούς, ούτε βακτήρια, ούτε παράσιτα γενικώς. Αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσει να έρχεται κόσμος μέσα, δεν επιτρέπεται και δεν ξαναχλωριώνεται η πισίνα μέχρι το επόμενο βράδυ. Άρα... Υπάρχει μια συνεχής κίνηση νερού, υπάρχει ένα φιλτράρισμα του νερού στις πισίνες που λειτουργούν καλά, ούτως ώστε να απομακρύνονται μικρά σωματίδια, άχυρα, τρίχες, αν υπάρχουν τριχούλες. Αλλά δεν επιτρέπεται η χλωρίωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εσείς θα μπαίνατε σε πισίνα φέτος? Εγώ δεν μπαίνω ποτέ στις πισίνες, ούτε άφησα τα παιδιά μου να μπαίνουν σε πισίνες. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνει κανείς μπάνιο σε μια πισίνα, γιατί είναι πάντα εκτεθειμένος στους μικροοργανισμούς όλων των ανθρώπων που κάνουν γύρω-γύρω του μπάνιο. Λοιπόν. Και από τις πισίνες είναι γνωστό ότι κολλάει κανείς του κόσμου τα βακτήρια και τα παράσιτα. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Λοιπόν, είστε επιφυλακτικοί στη χρήση, αλλά δεν το συνδέεται με την πανδημία από ό,τι καταλαβαίνω. Είστε γενικώς επιφυλακτικοί με αυτήν την επιλογή κολύμβησης. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο που μείνατε μέχρι τόσο αργά και μας βοηθήσατε σε ένα θέμα που εμάς σε αυτή τη χώρα, τέτοια εποχή, μας καίει πάρα πολύ τα μπάνια που θα κάνουμε φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευστρατίου. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τζοράκη, και εσάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ και καλό καλοκαίρι.